Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018. Για τους περισσότερους, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις αποτελούν μια δύσκολη και ανχώδη περίοδο για το αν τελικά θα καταφέρουν να εισαχθούν στη σχολή που ονειρεύονται. Για πολλούς, η ιδανική σχολή είναι αυτή που έχει γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση, ένα όνειρο που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Κάθε χρόνο όμως υπάρχει ένας διαφορετικός μαθητής που γίνεται αυτό που λέει η νέα γενιά, viral, και δίνει το δικό του στίγμα. Θέλουμε να μας πεις πώς φάνηκε το κείμενο και ποιον ήταν. Δεν έχω ιδέα ποιον ήταν το κείμενο. Εντάξει, όχι, ήταν αρκετά εύκολα. Άμα διάβαζα ποτέ, θα έγραφα καλύτερα. Τίποτα, δεν υπάρχει στόχος, όχι, ούτε καν. Χαλαρά εδώ πέρα και γεφυρά παιδάκια έχουμε μέσα και τα πάντα, τίποτα. Όχι, πολύ, πολύ χαλαρά. Άρχισαν να σας τα δώσουν σήμερα τα θέματα. Ένα τέταρτο και άρχισαν για να μας αφήσουν να φύγουμε. Κοιμήθηκα λίγο στην τάξη, βέβαια. Επόμενο μάθημα. Τι έχει μείνει. Αόφ. Εκεί είσαι καλύτερα προετοιμασμένο. Όχι. Εντάξει, μόνο έκθεση έγραψα, μόνο εκεί μπορούσε. Εντάξει, εκεί πέρα όλοι μπορούνε, αλλά εντάξει. Τίποτα, όχι. Λίγο, χαλαρά. Σου να ξέρω, σαν πάρω και φράπε, δεν πρόλαβα. Φέτος λοιπόν, ένας ιδιαίτερος μαθητής καθιερώθηκε ως ο πιο χαλαρός μαθητής για τις Πανελλήνιες του 2018. Ένα παιδί που ξετρύπωσε από το ρεπορτάζ του Ένα Channel για την έναρξη των Πανελληνίων στα γενικά λύκεια. Ένα παιδί αυθόρμητο που αντιλαμβάνεται λίγο διαφορετικά τις εξετάσεις και το Ένα Channel τον συνάντησε ξανά. Είναι ο Βίσα Δημήτρης και είναι ένα παιδί που χαρίζει απλόχερα το χαμόγελό του και δίνει πραγματικά τη δική του νότα αισιοδοξίας. Ας ξεκινήσουμε από τα σημερινά σου κατορθώματα. Πώς τα κατάφερες σήμερα, τι έγραψες? Πώς τα κατάφερα, εντάξει, πώς τα καταφέρουν μαθητές σαν και εμένα. Δεν τα καταφέρουν, πολύ απλά. Χαλαρά, πάντα. Τι έγραφε σήμερα? Κάποια θέματα που σε δυσκόλεψε, ποιο σου φάνηκε πιο δύσκολο? Όλα, ακόμα και το σωστό λάθος από άλλους το πήρα. Δεν παίζει τίποτα σήμερα. Εντάξει, δεν θα έρθω, δεν περιμένω κάτι. Τίποτα δεν περιμένω. 1000 μόρια, 2000 μόρια, 3 αν είμαι τυχερός, θα δείξει. Ποιες σχολές θα δηλώσεις? Όλες. Ξέρω εγώ, γιατί όχι. Έτσι, όταν ξεκίνησες τις Πανελλήνιες, ποιος ήταν ο στόχος, πού ήθελες να περάσεις? Στόχος από την αρχή. Δεν, χαλαρά, τίποτα. Ούτε φροντιστήρια, ούτε τίποτα. Εντάξει, εδώ με τα φιλαράκια απλά ήρθαμε για χαβαλέ, τίποτα άλλο. Θα δείξει. Εξωτερικό λογικά. Μπορεί να. Δεν ξέρω, θα δείξει. Πραγματικά δεν υπάρχει κάτι. Έτσι, μια περιπέτεια είναι η ζωή. Δεν έχεις κάτι στο μυαλό σου που θες να ακολουθήσεις επαγγελματικά? Στο μέλλον δηλαδή, δεν φαντάζεσαι κάπου στον εαυτό σου? Την αλήθεια. Ξέρω, τίποτα. Το συγκεκριμένο βίντεο έγινε πρώτο συστάσιο στο YouTube, το οποίο έχει αγγίξει μέσα σε μία μέρα τις 200.000 προβολές. Τις τελευταίες μέρες έχεις γίνει, ας το πούμε, διάσημος ιντερνετικά. Έχεις μία μεγάλη απήχηση προς το νεανικό κοινό. Πώς σου φάνηκε όλο αυτό? Εντάξει, κομπλέ. Μου ήρθε ξαφνικό βέβαια, αλλά χαλαρά, εντάξει. Το πήρα όπως, όπως το πήραν και προηγούμενο, να το πω, ξέρω εγώ, πολύ χαλαρά. Εντάξει, μερικά αρνητικά σχολιάκια εκεί πέρα υπήρξαν, πάντα υπάρχουν αυτά. Εντάξει, χαλάρα. Σε όλους αυτούς που απαντάνε ότι ήταν αισθημένο και ότι όλη αυτή η χαλαρότητά σου είναι υποκρισία, τι απαντάς? Όχι τίποτα. Θα πω ότι μου είπαν και φίλοι μου ακριβώς. Μου είπαν ότι μπορεί να φάνηκε αισθημένο, αλλά αυτά που έλεγα ήταν όλα αλήθεια. Δεν ήταν καθόλου αισθημένο, πραγματικά. Και θέλω να σε ρωτήσουμε και κάτι ακόμη. Πολλά σχόλια αναφέρουν ότι τελικά έχεις αριστεύσει και έχεις γράψει πάρα πολύ καλά και μας δουλεύεις. Τι απαντάς αυτό? Ναι, ούτε καν. Τίποτα, όχι. Όπως είπα, 2-3 χιλιάδες μόρια, το πολύ, το πάρα πολύ. Εμείς με τη σειρά μας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Δημήτρη, ό,τι και αν κάνει στη ζωή του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας μείνει αξέχαστος, αλλά και ότι μας χάρισε ένα όμορφο και διαφορετικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, το μυστικό, Σωστός, φρα παιδιά. Και σορτσάκι εδώ, μέχρι λίγο πιο πάνω το γόνατο. Αυτό, τίποτα άλλο.